Του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Κορινθίους, στη σελίδα 1014, σελίς 1014 και εδάφιο 14. Κεφάλαιο Ιώτα, 10 κεφάλαιο, Ιώτα κεφάλαιο, 14 εδάφιο από τη σελίδα 1014. Ιώτα κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο, από τη σελίδα 1014 και εδάφιο 14. Δια τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλολατρίας, λέγω ως προς φρονίμους. Κρίνατε εσείς τούτο το οποίο λέγω. Το ποτήριον της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίον κόμπτομεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Διότι εις άρτος, εν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομαι. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα. Οι τρώγοντες της θυσίας δεν είναι κοινωνή του θυσιαστηρίου. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλον είναι τι, ή ότι το ειδωλόθηνον είναι τι, ουχή. Αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσιν τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσιν και ουχή εις των Θεών. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνή των δαιμονίων. Δεν δύναστε να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. Δεν δύναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Ή τον Κύριον θέλομεν να διεγείρωμεν η ζηλοτυπίαν, μήπως είμεθα ισχυρότερη αυτού. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μη δί σας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Παν το πολλούμενο εν το μακελίο τρώγεται, μη δεν εξετάζοντες δια την συνείδηση. Διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και αν τη στον απίστον σας προσκαλεί και θέλετε να υπάγετε, τρώγετε ό,τι βάλετε μπροστέν σας, μη δεν εξετάζοντες δια την συνείδηση. Εάν δε της σας είπε, τούτο είναι ειδωλόθητον, μη τρώγετε, δι' εκείνον το φανερώσαντα και δια την συνείδηση, διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Συνείδηση δε λέγω όχι τη δική μου, αλλά την του άλλου. Επειδή δια τι ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως, και αν εγώ μετευχαριστίας μετέχω, δια τι βλασφημούμε, δι' εκείνο δια το οποίο εγώ ευχαριστώ, είτε λοιπόν τρώγεται είτε πίνετε, είτε πράτεται τι, πάντα πράτετε εις δόξαν Θεού. Μη γίνεστε πρόσκομα, μήτε εις Ιουδαίους, μήτε εις Έλληνας, μήτε εις την Εκκλησία του Θεού. Αλλά καθώς εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών των δικών μου συμφέρον, αλλά των πολλών, δια να σωθώσει. Μη μητέ μου λοιπόν γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Αμήν. Μία επιστολή που ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος τους Κορινθίους και φυσικά ο Λόγος του Θεού σε όλους τους χριστιανούς και σε μας δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το πρώτο είναι η συμμετοχή μας σε λατρεία ξένη, άλλη από αυτή που ο Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Και το δεύτερο σημείο είναι η κοινωνία που έχουμε με άλλους ανθρώπους, ακόμη και απίστους. Και έτσι ξεκινάει με απόλυτο τρόπο ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, αγαπητοί μου, φεύγετε από εκεί που λατρεύουν τα είδωλα. Φεύγετε από εκεί που λατρεύουν τα είδωλα. Μη μένετε στη λατρεία όπου λατρεύονται τα είδωλα, στη λατρεία των ειδώλων. Φεύγετε. Και απευθύνομαι σε σοφούς ανθρώπους που με τη σοφία που σας έχει δώσει ο Θεός, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Με τη σοφία λοιπόν που σας έχει δώσει ο Θεός, επειδή φοβάστε τον Κύριο, φοβάστε δηλαδή τι, μην ρίξει κεραυνούς και σας κάψει, προφανώς όχι. Αλλά φοβούμεθα τον Κύριο, σεβούμεθα τον Κύριο, φοβούμεθα τον Κύριο, μη λυπήσουμε Αυτόν που μας αγάπησε με αγάπη σε αιώνια και μας αγαπάει με αγάπη ατελεύτητο.
Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Μη λυπήσουμε το Θεό, γι' αυτό και ο φόβος του Θεού μας οδηγεί εις το να περπατάμε ακριβώς ως άσοφοι και μη ως σοφοί και μη ως άσοφοι στο θέλημα του Θεού, όπως αυτό περιγράφεται λεπτομερώς μέσα από το θεόπνευστο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά και μέσα από την οδηγία και φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου σε όλους μας μαζί, αλλά και στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ βασικό να γνωρίζουμε ότι πρέπει να φεύγουμε, να απομακρυνόμεθα, να μην έχουμε καμία συμμετοχή εκεί όπου λατρεύονται τα είδωλα. Γιατί? Γιατί μέσα στην εκκλησία που μας προσθέτει ο Χριστός, που μας πρόσθεσε ο Χριστός, που τους πρόσθεσε ο Χριστός τότε τους αδελφούς μας τους εν Κορίνθο, το ποτήριο της ευλογίας το οποίο ευλογούμε και λαμβάνουμε μέρος είναι η κοινωνία του αίματος του Ιησού Χριστού. Εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Δεν συμβολίζει ο ίνος το αίμα του Ιησού Χριστού, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει λέγοντας «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού». Και επιπλέον μας λέγει ότι «Εάν δεν πίετε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής». Εάν δεν πίνετε συνεχόμενα το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Όταν λοιπόν μας πρόσθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του, μας έκαμε χάρη, αφού μας αναγέννησε, αφού μας οδήγησε μέσα από το Λόγο Του να βαφτιστούμε εν ύδατι στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Αφού λοιπόν βρήκαμε χάρη να βαφτιστούμε και εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών, αλλά ακόμη βρήκαμε χάρη να πιστέψουμε και να εκζητήσουμε τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, βρίσκουμε επίσης και χάρη να συμμετέχουμε στην κλάση του άρτου, δηλαδή να τρώγομεν τον άρτον και να πίνομεν τον ίνον, τον οποίον ο Θεός έχει ευλογήσει, όχι να συμβολίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά να είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ρωτάει τους Κορινθίους, «Δεν ξέρετε ότι το ποτήριον της ευλογίας το οποίον ευλογούμεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού? Δεν εξεύρετε ο άρτος τον οποίον κόπτομεν είναι η κοινωνία του σώματος του Χριστού?» Και όλα αυτά μας τα λέει προσπαθώντας να μας εξηγήσει από την αρχή και στη συνέχεια γιατί δεν πρέπει ο χριστιανός να συμμετέχει σε άλλες λατρείες, σε άλλες δοξασίες όπου έχουν αλλοιωμένες είτε με παραδόσεις ανθρώπινες και εντάλματα ανθρώπων, εντολές ανθρώπων, είτε με αιρέσεις απολίας, είτε με ετεροδιδασκαλίες, είτε με φρονήματα διαφορετικά από τα φρονήματα του Πνεύματος του Αγίου, από το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, είτε με άλλα Ευαγγέλια, με διαφορετικό Ευαγγέλιο, γιατί είναι γραμμένο ότι αν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, ακόμη και άγγελος από τον ουρανό να σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, είναι ανάθεμα. Και έρχεται ο Θεός και λέει, δεν πρέπει να συμμετέχετε στη λατρεία αυτών που λατρεύουν άλλος πως το ζώντα και αληθινό Θεό. Γιατί εσείς μέσα στην Εκκλησία που εγώ σας πρόσθεσα, έχετε κοινωνία με το σώμα του Χριστού, τρώγετε τη σάρκα του Χριστού και έχετε κοινωνία με το αίμα του Ιησού Χριστού, πίνετε το αίμα του Ιησού Χριστού, γι' αυτό και υπάρχει ζωή μέσα σας. Διότι όποιος δεν τρώγει τη σάρκα μου και νομίζει ότι είναι σύμβολο,
ή είναι προσφερόμενο αλλού, όποιος δεν τρώγει τη σάρκα μου διαπίστεως και δεν πίνει το αίμα μου διαπίστεως, δεν έχει ζωή αιώνιον και εγώ δεν θα τον αναστήσω αυτόν την εσχάτη μέρα. Γιατί η σάρξ μου είναι η τροφή η αληθινή, η ουράνια, και το αίμα μου είναι αληθινά η πόσης από τον ουρανό. Όποιος λοιπόν τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, όχι έφαγε μια φορά το μήνα, μια φορά το χρόνο, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά όποιος τρώγει κάθε Κυριακή, όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τη σάρκα μου και το αίμα μου, σε αυτόν και αυτός μένει μέσα μου, λέει ο Χριστός, και εγώ ο Χριστός μένω μέσα σε αυτόν. Και όπως με απέστειλε εμένα ο Πατήρ στους ανθρώπους, έτσι και εγώ που μένω μέσα σε αυτόν που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, και μένει αυτός μέσα μου επειδή τρώγει τη σάρκα μου και το αίμα μου, όπως λοιπόν εμέ με απέστειλε, έτσι και εγώ αυτόν τον αποστέλω. Είναι λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση να μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού και στη λατρεία και την διδασκαλία την κατευσέβιαν. Γιατί? Γιατί όπως είναι ένας άρτος και κόβεται σε πολλά κομμάτια, έτσι και εμείς είμαστε ένα σώμα και αποτελούμεθα από πολλά μέλη, που αποτελείται από πολλά μέλη. Και είμεθα ένα σώμα, γιατί τρώγομεν εκ του ενός άρτου, και είμεθα ένα σώμα, γιατί τρώγομεν όλοι το σώμα του Ιησού Χριστού και πίνουμε όλοι το αίμα του Ιησού Χριστού. Εξ ενός άρτου, δεν θα φάω και από αυτόν τον άρτον και από τον δίπλα, από έναν άρτον θα φάω για να είμαι ένα σώμα με την Εκκλησία του Χριστού. Θα πιω από το ίδιο ποτήρι για να είμαι από το ίδιο ποτήρι της ευλογίας, για να είμαι ένα σώμα με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, έχοντας αποκλειστική κοινωνία με το σώμα του Χριστού και με το αίμα του Χριστού, δοξάζοντας τον Θεό. Γιατί όταν συμμετέχουμε εις ανάμνηση της θυσίας του Ιησού Χριστού, αυτό είναι η λατρεία μας προς τον Θεό. Καθώς ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός, τρώγοντες και συμμετέχοντες, τρώγοντες το σώμα και το αίμα του Χριστού και συμμετέχοντες στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, είναι ο απεσταλμένος του Πατρός, είναι ο σωτήρας μας και ο λυτρωτής μας, που εις ανάμνηση του, εις ανάμνηση της θυσίας του που πέθανε για τις αμαρτίες μας και εις ανάμνηση της Ανάστασής του, γιατί αναισθήθηκε για τη δικαίωσή μας, εμείς έχουμε κοινωνία όντες ένα σώμα. Τι είναι αυτό λοιπόν που προσδιορίζει ότι όλοι μας είμαστε ένα σώμα? Πώς αποδεικνύεται πνευματικά ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι εμείς είμαστε ένα σώμα? Διότι εκ του ενός άρτου πάντες μετέχομεν. Είμαστε ένα σώμα λοιπόν, γιατί εξ ενός, όχι εκ δύο, τριών, τεσσάρων, εξ ενός άρτου πάντες μετέχομεν. Αν όμως μετέχομεν εδώ, στη λατρεία και στη δοξολογία και στο να ευγνωμονούμε τον Θεό, μετέχουμε και γινόμεθα κοινωνή του σώματος του Χριστού και μετέχουμε στο σώμα του Χριστού, στον άρτον τούτον, αλλά και σε άλλον, τότε θα είμεθα κοινωνή και τούτου και του άλλου. Για να το δούμε παρακάτω. Βλέπετε τον Ισραήλ. Τον Ισραήλ κατά σάρκα. Τον λαό του Θεού τον κατά σάρκα. Οι τρώγοντες εκ της θυσίας, καθώς λάτρευαν το Θεό θυσιάζοντας αρνιά, κατσίκια, βόδια,
τα οποία έκαιγαν και θυσίαζαν στο θυσιαστήριο του ναού, στην πραγματικότητα λατρεύοντας τον Θεόν, μάλλον στην πραγματικότητα γενόμενη κοινωνή του θυσιαστηρίου, ελάτρευαν τον ζώντα ένα και αληθινό Θεό. Και δεν επιτρεπότανε να πάνε σε άλλο θυσιαστήριο, γιατί γίνονταν κοινωνή και άλλου θυσιαστηρίου. Σε κανένα άλλο θυσιαστήριο δεν επιτρέπονταν ο κατασάρκαν Ισραήλ να λατρεύσει τον Θεό. Ακόμη και σε μακρινές πόλεις από τα Ιεροσόλυμα η διαταγή ήταν δύο φορές ή τρεις φορές το χρόνο να πηγαίνουν όλοι μαζί οι Ισραηλίτες στο ναό να λατρεύουν τον Θεό προσφέροντες θυσίες και γεννόμενοι έτσι κοινωνή του θυσιαστηρίου, ένα σώμα, το σώμα του λαού του Θεού της εποχής εκείνης. Τι λοιπόν λέγω, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, τι προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι το είδωλον είναι κάτι σημαντικό ή το ειδωλόθητον είναι κάτι σημαντικό ώστε να το αποφεύγουμε? Όχι βέβαια. Το είδωλον και το ειδωλόθητο για μας είναι τίποτα. Τίποτα, δεν έχει καμία αξία. Γιατί? Γιατί εμείς ξέρουμε τι έχει αξία. Αξία έχει θυσία. Στο θυσιαστήριον στον Ισραήλ κατά σάρκα. Αξία έχει η θυσία του Χριστού και η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Το είδωλον και το ειδωλόθητο δεν έχει καμία αξία για μας. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ότι αν συμμετέχουμε στη λατρεία αλλοτρίων, τότε πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουν τα έθνη, στα δαιμόνια τα θυσιάζουν και όχι στο Θεό, και αν συμμετέχουμε στη λατρεία τους, στις θυσίες τους, τότε γινόμαστε κοινωνή μέσω των λατριών τους και των θυσιών τους, των δαιμονίων στα οποία προσφέρουν τη θυσία. Γιατί δεν μπορείς να λατρεύεις δύο κυρίους, ή τον Θεό ή τον Μαμονά. Και δεν υπάρχει και τρίτος κύριος. Ένας είναι ο Κύριος στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και τη γη και το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και ένας είναι ο Κύριος και άρχον και βασιλιάς του κόσμου τούτου, ο οποίος έκλεψε την κυριαρχία επάνω στον κόσμο λόγω της παράβασης τότε του Αδάμ και στη συνέχεια κάθε ανθρώπου που απομακρύνεται από το Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν που λατρεύει, και να το πω πιο σωστά, που συνλατρεύει, που λατρεύει μαζί, στην πραγματικότητα γίνεται κοινωνός αυτού τον οποίον λατρεύουν. Μένοντας στην Εκκλησία λατρεύουμε το Χριστό και γινόμεθα κοινωνή του σώματος και του αίματος. Μπαίνοντας σε άλλες λατρείες που δεν λατρεύουν τον Χριστό εν πνεύματι και αληθεία, που δεν λατρεύουν τον Χριστό αλλά είδωλα, μέσα από άλλες διδασκαλίες, από άλλες αιρέσεις, από άλλα Ευαγγέλια, εάν δεν λατρεύουν τον Θεό αλλά κάποιον λατρεύουνε και αυτός δεν είναι ο Θεός, τότε είναι ο άλλος. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Και για σκεφτείτε αδερφοί πόσο σοβαρό είναι να νομίζουμε ότι λατρεύουμε το Θεό και να λατρεύουμε άλλον. Καταλαβαίνετε τι μας λέει σήμερα ο Λόγος του Θεού? Να πάμε μέσα σε μία συνάθρηση που να λέει ότι είναι χριστιανική και να είναι γεμάτη είδωλα. Πού λατρεύουν αυτοί? Ποιον λατρεύουν μέσα σε είδωλα? Πάντως όχι τον Θεό. Και εγώ γίνομαι συμμέτοχος λαμβάνοντας μέρος στη λατρεία τους, ιδιαιτέρως τρώγοντας τις θυσίες τους, να γίνομαι συμμέτοχος του άλλου και όχι του Θεού τον οποίον λατρεύουν.
ο Θεός να μας φυλάει. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Δεν μπορούμε να λατρεύουμε δύο κυρίους. Ή τον έναν θα αγαπήσουμε, θα μισήσουμε τον Χριστό και τον άλλον θα αγαπήσουμε, τον άλλον. Όχι τους άλλους, τον άλλον. Ή στον έναν τον Χριστό θα προσκοληθούμε και τον άλλον θα τον περιφρονήσουμε. Δεν δίναστε λοιπόν. Το καταλάβατε, δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είσαστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Δεν καταλαβαίνετε όταν συμμετέχετε σε λατρείες αλότριες, διεγείρετε τον Κύριον ζηλοτυπίαν. Πώς? Γιατί πορνεύετε και μοιχεύετε. Είναι σαν να σου έχει χαρίσει ο Θεός μία γυναίκα και εσύ να διασκεδάζεις, δεν λέω για αμαρτίες, να διασκεδάζεις και να καλοπερνάς με τη γειτόνισσα. Είναι καλό ενώπιον του Θεού. Μας έχει δώσει ο Θεός να ζούμε μέσα στην ύμφη Του και εμείς να πηγαίνουμε στις παλακές, στις άλλες, στις νεάνιδες. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό όταν λατρεύουμε τον Κύριο, πώς και πού. Στον Ισραήλ κατά σάρκα τι έλεγε? Μόνο στο δικό μου θυσιαστήριο εγώ θα εκλέξω τον τόπο και τον τρόπο που θα με λατρεύετε, στο θυσιαστήριο που εγώ θα σας πω πως να το φτιάξετε. Η σκηνή του μαρτυρίου έγινε με απόλυτη οδηγία Θεού ως προς τα υλικά και ως προς την κατασκευή. Ο ναός Σολομώντος ακόμη περισσότερο, με απόλυτη οδηγία Θεού ως προς τα υλικά, ως προς την κατασκευή, ως προς τη διαμόρφωση και τη διαρρύθμιση, αλλά ακριβώς και ως προς τον τόπο, στο όρο Σιών. Εκεί που στο Μοριά που θυσίασε καταρχάς ο Αβραάμ τον γιο του. Και εκεί που εξαγόρασε ο Δαβίδ σαν τόπο Άγιο τον τόπο για να οικοδομήσει το θυσιαστήριό του ύστερα από την αμαρτία του. Επακριβώς προσδιορισμένα τα πάντα. Και αν κατά σάρκαν ήσαν τα θυσιαστήρια του Θεού και τα αγιαστήρια του Θεού ακριβώς προσδιορισμένα, πόσο μάλλον το πνευματικό θυσιαστήριο και το αγιαστήριο. Είναι σε απόλυτη τάξη και σε απόλυτη ακρίβεια προσδιορισμένα τα πάντα. Εις ανάμνηση του Κυρίου εμείς έχουμε, όπως αυτοί είχαν το δικό τους Πάσχα μία φορά το χρόνο, εμείς έχουμε το δικό μας Πάσχα που είναι κάθε Κυριακή. Τότε γιόρταζαν την έξοδό τους από την Αίγυπτο, τώρα γιορτάζουμε την έξοδό μας από τον κόσμο αυτό δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Επακριβώς προσδιορισμένη η λατρεία της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού, με άζυμον άρτων, με προσευχή, με πίστη, πρώτον εξομολογούμενοι τις αμαρτίες μας για να μην γίνει αυτό η κοινωνία δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού κατάκρισης, αλλά να είναι ευλογία στον καθέναν από εμάς. Έπειτα πρώτον τρώγομεν των άρτων. Και αφού διπνήσομεν και αφού φάγομεν τον άρτον, πρώτον προσευχόμεθα δια τον άρτον, συγγνώμη, για να τον ευλογήσει ο Θεός η σώμα Χριστού. Τρώγομεν και ευχαριστούμε το Θεό. Και αφού διπνήσομεν, προσευχόμεθα για τον ίνον, να ευλογήσει αυτόν ο Κύριος η σέμα του Ιησού Χριστού. Και πίνομεν
εις ευλογία, εις ανάμνηση, για να καταγγείλουμε το θάνατο του Χριστού, ότι αδίκως σταυρώθηκε και πέθανε, δεν ευρέθη σε αυτόν ανομία, αμαρτία, μόμος, και ο διάβολος δεν είχε εξουσία να θανατώσει αυτόν, γιατί μόνο της αμαρτίας ο μισθός είναι θάνατος. Και γι' αυτό, επειδή ευρέθη αναμάρτητος, ο Θεός τον ανέστησε. Και αυτή είναι η χάρη που έκανε ο Θεός για μας και ο Χριστός για μας, ώστε όποιος δεχθεί τη θυσία του Ιησού Χριστού, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει αυτόν από πάσης αμαρτίας. Όταν εξομολογηθεί, εξομολογούμενος και παρετών, τη φέρει μπροστά στο Θεό και τον ελευθερώσει ο Θεός. Με απόλυτη λεπτομέρεια έχει περιγράψει ο Λόγος του Θεού την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, στην οποία μετέχοντες εις τον έναν άρτον ή εκ του ενός άρτου και εκ του ενός ποτηρίου, αποδεικνύεται ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού, και κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όμως δεν είναι τα ίδια εκτός λατρείας. Πάντα λοιπόν είναι στην εξουσία μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά πάντα όλα δεν μου κάνουν καλό. Και ακόμη πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά δεν με οικοδομούν, αλλά ούτε και οικοδομούν τους άλλους όλα. Η λατρεία είναι ξεκάθαρο. Απέχουμε με επίγνωση ότι είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, και λαμβάνουμε μέρος εκ του ενός άρτου που είναι το σώμα του Χριστού και εκ του ενός ποτηρίου που είναι το αίμα του Χριστού. Έξω όμως, στην κοινωνία, με άλλους ανθρώπους, οποιουσδήποτε, λέει η Γραφή, εάν κάποιος τον απίστον σας προσκαλέσει, εσείς μπορεί να θέλετε να πάτε, μπορεί και να μην θέλετε. Θα εξετάζετε. Θα κρίνετε. Θα εξετάζετε και θα κρίνετε. Εάν πάω, με συμφέρει, θα πάω. Είναι για καλό μου, θα πάω. Αν πάω, θα με οικοδομήσει ή θα με γκρεμίσει. Αν πάω, οι άλλοι που θα με δούνε να πάω, θα οικοδομηθούνε ή θα γκρεμιστούνε. Άρα θα εξετάζεται όμως. Γιατί έχω εξουσία να πάω και να μην πάω. Αλλά δεν είναι το σύτημα να αρέσω και να διακρίνω και να εξετάζω μόνο το συμφέρον μου. Μη δεις ας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά καθένας να ζητεί τα συμφέροντα του άλλου. Άρα λοιπόν, το αν θα πάω ή δεν θα πάω, και πιο σωστά, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, δεν με αναγκάζει κανείς να πάω ή να μην πάω. Εάν θελήσω να πάω ή αν θελήσω να μην πάω, είναι δική μου απόφαση. Μου έχει δώσει ο Θεός σοφία, σύνεση, το Λόγο Του, την προσευχή, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, να εκλέξω το τίμιον και να απορρίψω το αχρίον. Εάν λοιπόν κρίνω ότι θέλω και καλόν θα είναι και θα οικοδομήσει και μένα και τους άλλους να πάω, που αυτό έχει γίνει πολλές φορές, ας πούμε, μας φωνάζουν, λέω για παράδειγμα τώρα, σε γυροκομεία που δεν είναι της δικής μας εκκλησίας και που είναι διάφοροι, καθολικοί, ορθόδοξοι, διαμαρτυρόμενοι, πεντηκοστιανοί, ευαγγελικοί. Θα πάμε, βέβαια θα πάμε. Θα δώσουμε κοινωνία σε αυτούς που θέλουν από μας και θα μιλήσουμε για την αγάπη του Χριστού και για την αιώνια ζωή σε όλους. Αν μας φωνάξουν όμως σε ένα μπαρ, θα πάμε να κάνουμε παρεούλα? Μπορούμε να πάμε αν θέλουμε, αλλά ούτε καλό θα γίνει, αλλά ούτε και η οικοδομή θα φέρει. Και εγώ, αν με φωνάξουν στο μπαρ ή κάπου, και εγώ δεν θα οικοδομηθώ, αλλά και εσείς, αν ακούσετε ότι πήγα εκεί, και εσείς δεν θα οικοδομηθείτε.
Άρα λοιπόν πρέπει να εξετάζω την περίπτωση και να αποφασίζω. Και δεν μιλάω τώρα μόνο για μπαρ, μιλάω για οτιδήποτε. Οτιδήποτε είναι αυτό. Δεν μιλάω για αμαρτία. Οτιδήποτε είναι αυτό που με προσκαλούνε, το εξετάζω και αν θέλετε πιο σωστά σκέφτομαι και προσεύχομαι ώστε να φανεί εύλογον σε μένα αλλά και στο Πνεύμα το Άγιο και αποφασίζω. Εάν λοιπόν σας φωνάξουν και αποφασίσατε ότι πρέπει να πάτε, ό,τι σας βάλουν μπροστά μπορεί να είναι εθνικός. Να φάγετε, όχι λατρεύοντας τον Θεό, αλλά για να γεμίσετε την κοιλιά σας. Να φάτε. Ό,τι σας βάλουν μπροστά σας θα το φάτε. Και θα το φάτε και ακόμη και το πολλούμενον εν το μακυλίο θα το φάτε μηδέν εξετάζοντες δια της συνείδησης των άλλων. Δεν καθώς τα ρωτάτε. Βρε μπας και είναι οδολόθητο. Βρε μπας και έχει προέλθει από λατρεία. Μήπως και τούτο. Τίποτα. Σε καλέσανε. Πιστεύεις ότι είναι για το καλό το δικό σου και των άλλων, ιδιαιτέρως των άλλων. Να πας. Ό,τι σου βάλουν μπροστά σου τρώτο. Φάτο. Μη διστάσεις καθόλου. Αν κάποιος όμως σου πει, αδερφέ, αυτό το οποίο κάνεις είναι ιδωλόθητο. Αυτό προέρχεται από αλλότρια λατρεία. Είναι για το μνημόσυνο, άρτος μνημοσύνου. Είναι κόλυβα για να συγχωρεθούν οι ψυχές των πεθαμένων. Πρόσφορο. Αυτό το νερό πιέστο είναι αγιασμός. Αγιασμός υδάτων. Εσύ τότε θα σταματήσεις να τρως για τη συνείδηση, όχι τη δική σου. Γιατί εσύ τα τρως όλα, δεν σε νοιάζει. Ξέρεις ότι είναι, δεν έχουν καμία αξία. Είτε αγιασμένο νερό είναι, είτε κρασάκι είναι, είτε πρόσφορο είναι, είτε κόλυβα είναι. Ξέρεις, τα κόλυβα είναι ωραία βρασμένα στάρια. Το κρασάκι είναι νόστιμο, αν είναι και αν σ' αρέσει. Αλλά όχι για τη δική σου τη συνείδηση. Για τη συνείδηση των άλλων δεν θα το φας. Γιατί δεν τον οικοδομείς τον άλλο. Θα πει πω πω τρώει ιδωλόθητα. Όλοι λοιπόν που θα τα ακούσουν δεν θα οικοδομηθούν. Και σένα μπορεί να σ' αρέσουν τα κόλυβα, τα βρασμένα στάρια. Στη γυναίκα μου λέει, αρέσουν λέει πάρα πολύ. Δεν θα τα φάμε. Αν ξέρει κάποιος ότι είναι ιδωλόθητα, για τη συνείδησή τους. Γιατί όταν σε βλέπουν να τρως τα κόλυβα, τα οποία είναι προσφορά για τις ψυχές των ανθρώπων, όποιος σε βλέπει θα πει και αυτός τρώει για να συγχωρεθούν τα πεθαμένα μας. Άρα λοιπόν στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κοινωνία με αλλήλους, με αλλότριους, ό,τι σου δίνουν μπροστά τα τρως, αλλά φροντίζεις να μην ενοχλείς τη συνείδηση του άλλου. Όχι τη δική σου, του άλλου. Και έρχεται η ερώτηση. Καλά, γιατί να δεσμεύεται η ελευθερία μου από τη συνείδηση του άλλου? Σοβαστή ερώτηση. Εγώ είμαι ελεύθερος. Να τρώω και να πίνω, γιατί να δεσμεύεται η ελευθερία μου και η εξουσία που έχω από τη συνείδηση του άλλου? Εγώ μετευχαριστίας τρώω τα βρασμένα στάρια, τα κόλυβα και ευχαριστώ τον Θεό. Τι νόστιμα που είναι, Κύριε. Καθάρισέ τα, μην πάθω και καμιά δηλητηρίαση. Προσεύχομαι. Γιατί να βλασφημούμε για αυτό το οποίο εγώ ευχαριστώ τον Θεό? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί? Γιατί εκείνο το οποίο πρέπει να σε ενδιαφέρει, και εδώ αδερφοί είναι το μεγάλο μυστικό του χριστιανού, είναι ένα εδάφιο κλειδί για τον άνθρωπο τον οποίο ευλογεί ο Θεός. Γιατί ό,τι κάνω, το κάνω για τη δόξα του Θεού. Είτε τρώγω, για τη δόξα του Θεού τρώγω.
με τους απίστους για να πιστέψουν. Είτε δεν τρώγω για τη δόξα του Θεού, για να μην σκανδαλίσω αυτούς που ξέρουν. Είτε πράτεται κάτι, είτε δεν πράτεται, όλα να γίνονται για τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι κλειδί. Ό,τι κάνεις να το εξετάζεις αν μέσα από αυτό δοξάζεται ο Χριστός. Είτε στην προσωπική σου ζωή χτενίζεσαι, βάφεσαι, κατεβάζεις το παντελόνι μέχρι τον ποπό, τα γόρια, φοράς παντελόνια, τα κορίτσια, κουρεύονται κοντά τα μαλλιά τους οι γυναίκες. Εάν έχουμε αυτό το κριτήριο, ό,τι κάνουμε, μέσα από την οποιαδήποτε απόφαση παίρνουμε στη ζωή μας, είναι για τη δόξα του Θεού. Και πώς δοξάζεται ο Θεός? Με έναν τρόπο: να περπατάμε κατά το θέλημά Του, να εξετάζουμε και να δοκιμάζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και να προσφέρουμε τα σώματά μας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό. Και αυτό να είναι η προσωπική μας λατρεία, η λογική μας λατρεία. Εάν λοιπόν οι αποφάσεις μας είναι για το πού πάω, θα πάω στο κλαμπ, θα πάω στην εκκλησία, θα πάω μια βόλτα, θα πάω μια εκδρομή, για το τι κάνω, για το πώς δίνομαι, για το πώς περπατάω, για το πώς εργάζομαι, εάν το κριτήριο είναι η δόξα του Θεού, τότε ο Θεός κατά πάντα θα ευαρεστείται σε σένα και τότε θα απολαμβάνεις την εύνοια του Θεού και την ευλογία του Θεού. Είναι δηλαδή τι θέλεις. Τι θέλεις? Θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου. Πολύ καλό. Μέσα όμως από τη δόξα του Θεού. Δεν την ευχαριστήσω τη γυναίκα μου να την πάω στα μπουζούκια. Δεν την ευχαριστήσω τη γυναίκα μου να την πάω την ημέρα της εκκλησίας εκδρομή. Γιατί? Γιατί δεν το πράττω εις δόξαν Θεού. Το πράττω εις ευχαρίστηση της γυναίκας μου, σε ευχαρίστηση του εαυτού μου, εις δόξαν των παιδιών μου. Διαχωρίζω τη θέση μου και από τον εαυτό μου και από τη γυναίκα μου και από τα παιδιά μου και από όλους τους ανθρώπους, στο να αποφασίζω πράγματα που δεν δοξάζεται ο Θεός. Διαχωρίζω, όχι, δεν συμμετέχω σε αυτό, ούτε σε αυτά που κάνουμε, ούτε σε αυτά που λέμε, ούτε σε αυτά που σκεφτόμαστε, ούτε σε αυτά που σχεδιάζουμε. Διαχωρίζω τη θέση μου και τη διαχωρίζω ρητά και κατηγορηματικά, γιατί αυτό θα είναι ισόφελος και δικό μου και της οικογένειάς μου και των ανθρώπων για τους οποίους αγαπώ και για τους οποίους προσεύχομαι, γιατί θα έχω την εύνοια του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κλειδί. Ένα είναι το κριτήριο: με τη ζωή μου, με την εμφάνισή μου, με τα λόγια μου, με τα έργα μου, με τις σκέψεις μου, να δοξάζεται ο Θεός. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος: μη γίνεστε λοιπόν πρόσκομα ούτε στους Ιουδαίους, ούτε στους Έλληνες, ούτε στην Εκκλησία του Θεού. Γιατί αν δεν μεριμνάς για τη δόξα του Θεού, θα γίνεις πρόσκομα. Πρόσκομα με τα λόγια σου, τα οποία δεν είναι σαν να λαλείς λόγια Θεού, όπως λέει η Γραφή, ο λαλώνας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού, με τον ντύσιμό σου, με την εμφάνισή σου, με το περπατημά σου, με τα έργα σου, με τη σκέψη σου, με την ομολογία σου, και χάνεις την εύνοια του Θεού. Και λες, γιατί μετά δεν με ευλογεί ο Θεός? Μα πρώτα πρέπει να σε διορθώσει και ύστερα να σε ευλογήσει.
Δεν πάνε ανάποδα τα πράγματα. Και αν μεν έχεις πρόθεση να διορθωθείς, θα επιταχύνει την ευλογία σου. Εάν δηλαδή τι θα πει έχεις πρόθεση, δεν μ' αρέσει αλλά δεν μπορώ να τα αλλάξω. Α, εκεί ο Θεός είναι αγαθός, δεν μπορείς. Μπράβο. Εγώ θα σε βοηθήσω να μπορέσεις. Και εγώ θα σε ευλογώ. Αν όμως πεις δεν θέλω, και λέει ο Θεός, δεν θες εσύ, πώς να θέλω εγώ. Πώς να θέλω εγώ. Πρέπει πρώτα να διορθώσω το θέλω σου, ώστε μετά να ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού. Γι' αυτό τι λέει. Δεν λέει εγώ σας ανοίγω τους καταράκτες του ουρανού, αλλά λέει δοκιμάσατε με. Δοκιμάστε με. Με την υπακοή σας, με τις θυσίες σας, με τις προσφορές σας. Και πάει το μυαλό μας το οικονομικό. Δοκιμάσατε με τις θυσίες σας, τη θυσία τη ζώσα, την αγία, τη ευάρεστη στο Θεό. Με τις προσφορές σας. Και τότε εγώ θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού. Εγώ θέλω να ανοίγει στη ζωή μου ο Θεός τους καταράκτες του. Θέλω και σε μένα και στην οικογένειά μου και σε όλους σας. Και σε όλους μας. Θέλω να ανοίξει ο Θεός τους καταράκτες του ουρανού μες στην Εκκλησία. Αλλά πρέπει να θέλουμε και εμείς. Ο Θεός θέλει. Αλλά πρέπει να θέλουμε και εμείς. Μην εμποδιστείς από την αδυναμία σου, από το πάθος σου. Μην εμποδιστείς. Πες του θέλω αλλά δεν μπορώ. Και αυτός θα σου πει επειδή θέλεις και δεν μπορείς, εγώ θα στο χαρίσω δωρεάν. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αν όμως δεν θέλεις, τότε γίνεσαι σκάνδαλο και στους συγγενείς σου, τους άπιστους, και στους αδελφούς σου έξω από την εκκλησία και στους αδελφούς σου μέσα στην εκκλησία. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, πάρτε παράδειγμα εμένα, ότι κατά πάντα θέλω να αρέσκω σε όλους, αλλά όχι στον εαυτό μου. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουνε, αλλά που δεν συμφέρουνε. Και υπάρχουν πράγματα που μπορώ να τα κάνω, μου δίνει την εξουσία ο Θεός, αλλά δεν οικοδομούνε. Εγώ θέλω όμως ό,τι κάνω να φέρνει οικοδομή, για να δοξάζεται ο Θεός. Γι' αυτό κατά πάντα θέλω να αρέσκω σε όλους, καθώς δεν ζητάω το δικό μου θέλω και το δικό μου καλό, αλλά ζητάω το καλό όλων των άλλων, γιατί θέλω ένα πράγμα, να σωθούν όλοι οι άλλοι εις δόξαν Θεού Πατρός. Και πώς θα σωθούνε? Με τη δική μου υπακοή, με τη δική μου θυσία, με τη δική μου απόφαση να πράττω τα πάντα εις δόξαν Θεού. Εγώ, συγχώρεσέ με Θεέ μου, εγώ θα τους σώσω. Όχι γιατί εγώ έχισα το αίμα μου, αλλά εγώ θα τους σώσω γιατί ο Χριστός έχισε το αίμα του και με κάνει φως να φωτιστούν οι εν σκότη, όσοι βρίσκονται στο σκοτάδι. Γι' αυτό μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς και εγώ του Χριστού. Αμήν. Αμήν.